Μέσα σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Μυτιλίνης η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Εργαζομένων στο Βοστάνιο. Εκπρόσωποι τοπικών αρχών έδωσαν το παρόν, ενώ ακολούθησε τιμητική βράβευση των εργαζομένων που συνταξιοδοτήθηκαν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ξενοφών Αυγερινός, μιλώντας στον Έολο, τόνισε ότι η προτεραιότητα του Συλλόγου είναι να πιέσει ώστε να υλοποιηθεί το έργο ανακατασκευής της ψυχιατρικής κλινικής. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού. Είναι μια μέρα ευχών. Μια μέρα που θέλουμε εμείς το σωματείο να επιβραβεύσουμε τους εργαζόμενους για όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει. Και από τον COVID και την εποχή του COVID και τώρα. Εγώ θα ήθελα εργασιακή ειρήνη, πρώτο, και το δεύτερο, έχω βάλει σαν στοίχημα την ανακαίνιση του ψυχιατρικού. Εμείς σαν παράταξη, αυτό που λέμε, ανεξάρτητα που θα είμαστε στη διοίκηση, λέμε ότι οι προτάσεις του Συλλόγου πρέπει να είναι, καταρχήν οι αντιδράσεις του Συλλόγου πρέπει να συνοδεύονται πάντα με προτάσεις που να ωφελούν τους συναδέλφους, πρώτα εκπρόσωποι τους των οποίων είμαστε, αλλά και του Ιδρύματος και γενικότερα στην κοινωνία. Οπότε πάντα αυτό είναι ο στόχος. Θα δούμε τώρα από το Μάρτιο που θα προκύψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Αναμφίβολα, το μοναδικό νοσοκομείο του νησιού μας, χάρης του εξαιρετικού δυναμικού του, χάρη σε εσάς δηλαδή, κατάφερε να διαχειριστεί την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποκτήσαμε εμπειρίες, ανακαλύψαμε αδυναμίες μας, ενδύναμε τις δυνάμεις μας και με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων σας εδραιώσαμε ένα αίσθημα ασφάλειας προς τους κατοίκους του τόπου μας. Το να υπηρετείς τη ζωή μέσα από την υγεία αποτελεί ένα όραμα, μία αποστολή, μία αξία στην οποία θα είμαστε αφοσιωμένοι πάντα με τον αδιάκοπο δικό σας αγώνα, ώστε να δημιουργήσουμε την υγεία που θέλουμε και αξίζουμε όλοι μας. Βάζω τον εαυτό μου σαν γιατρό και μετά σαν αυτό. Δηλαδή η υγεία και η λειτουργία της υγείας είναι πάνω και από την πολιτική, πάνω απ' όλα. Γιατί υπηρετούν τον άνθρωπο και πραγματικά ανακουφίζουν τον κόσμο, δηλαδή είναι μια μεγάλη προσφορά που είτε την καταλαβαίνουμε είτε δεν την καταλαβαίνουμε, εμείς την καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα. Πάνω σε αυτό, επειδή το έργο πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος διοικητής, είναι δύσκολο, το χρόνιο πρόβλημα ώστε το επάγγελμά μας να περάσει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχω δώσει μάχη, έχω κάνει επερώτηση κατόπιν με συνεργασίας με τον πρόεδρο, τον κύριο Φόντα. Το έκανα κάτω, υπέγραψαν 32 βουλευτές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους του νοσοκομείου Μυτιλίνη, στο Βοστάνιο, ένα πραγματικό κόσμημα. Νιώθουμε ασφαλείς, έχει μεγάλη σημασία που έχουμε εσάς. Πέρα από τις κτηριακές υποδομές που με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία χτίστηκαν και εξυγχρονίστηκαν, πέρα από τις ανάγκες που υπάρχουν σε νέες κτηριακές υποδομές, και δεν είναι μόνο το ψυχιατρικό, αλλά πάντα όλα τα κτίρια χρειάζονται συντηρήσεις και βελτιώσεις. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ο καθημερινός αγώνας που δίνετε εσείς κάθε μέρα, κάθε ώρα. Είστε εκεί, όποιος και να σας έχει χρειαστεί, για όλες τους δημότες του Δήμου Μυτιλίνης και όχι μόνο, όλο του νησιού. Το πώς ξοδεύετε τις ζωές σας εδώ μέσα, πολλές φορές πολύ πάνω από τις δυνάμεις σας, είναι δεμένο με το τι υπηρεσίες παίρνω εγώ και ο κάθε άλλος συμπολίτης από εσάς. Και πέρα από τη βαθιά ευγνωμοσύνη του κάθε πολίτη, πρέπει επιτέλους αυτό το κράτος, τώρα που είμαστε σε μια διαφορετική φάση, γιατί κάποιοι βγάλαν τη χώρα από τον κύκλο της χρεοκοπίας, σε αυτή τη διαφορετική φάση πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το πράγμα και αυτή η προσφορά, και να τελειώσουν τα παχιά λόγια και να δούμε νομοθετικές πράξεις. Γιατί αυτό αξίζει σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο γιατροί και νοσηλευτές, το είπε και ο διοικητής. Είναι και άνθρωποι που είναι τεχνικό προσωπικό και αυτοί που προσέχουν το νοσοκομείο,
Είναι διάφορες κατηγορίες που είναι ακόμα πιο αδικημένες, όπως οι φυσιοθεραπευτές. Με τον Πάρη τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, χωρίς να βγάζω την ουρά του χώρου που εκπροσωπώ απ' έξω τη συζήτηση. Και έχει έρθει ο καιρός πια να χαμογελάσετε λίγο περισσότερο στον χώρο εργασίας σας. Σήμερα η μέρα είναι τέτοια που να ξέρετε ότι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Είστε οι πρωταγωνιστές σε μια μάχη που δόθηκε 3 χρόνων. Το λέω και συγκινούμε και βγήκαμε νικητές. Με το δικό σας το φιλότιμο. Συνηθίζετε λοιπόν σε άνθρωποι τέτοιες μέρες οι σύλλογοι να κόβουν πίτες και να ανταλλάσσουν ευχές. Εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό τον κανόνα. Αλλά δεν κάνουμε αυτή τη μικρή γιορτή γι' αυτό μόνο το λόγο. Θεωρούμε ότι η κοπή της πίτας του Συλλόγου είναι ένα σημαντικό γεγονός στα δρόμενα του νησιού. Άλλωστε γι' αυτό θελήσαμε να δώσουμε έναν επίσημο χαρακτήρα και να καλέσουμε όλους τους πολιτικούς παράγοντες και θεσμικούς παράγοντες, τους φορείς που έχουν σχέση με το Ίδρυμά μας και όχι μόνο, ή καθορίζουν τις τύχες αυτού του τόπου. Αποφασίσαμε μαζί με την κοπή της Βασιλόπιτας του Σωματείου να κάνουμε και αυτή την τιμητική εκδήλωση στους αποχωρήσαντες συνάδελφους κατά το προηγούμενο έτος και κατά αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσουμε για όσα και για όλα αυτά που προσέφεραν κατά τα χρόνια που υπηρετούσαν στο νοσοκομείο. Γιατί η προσφορά ήταν μεγάλη και η βράβευση ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα αναγνώρισης και τιμής στα πρόσωπά τους. Μετά λοιπόν από 20 και πλέον χρόνια ήρθε και η δική μου η σειρά, μετά από 37 χρόνια υπηρεσίας στο Ίδρυμα, να αποχωρήσω για συνταξιοδότηση. Αφιερώνω αυτή τη τιμητική διάκριση σε 2 μεγάλους συλλόγους. Το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, τον οποίο στηρίζω πάνω από 25 χρόνια, και το Σύλλογο Καρκινοπαθών, των ανθρώπων αυτών που δοκιμάζονται, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό, πολύ περισσότερο ασθενείς.